Γεια σας. Σήμερα στο Movies and Stars έχω τη χαρά να έχω έναν άνθρωπο που περίμενα πολλά χρόνια να τον συναντήσω τηλεοπτικά, να του κάνω μια συνέντευξη εδώ στα MTV. Είναι μια πολύ πολύ σημαντική φωνή. Για μένα είναι από τις ωραιότερες στην Ελλάδα. Έχει πουλήσει τα περισσότερα CD από τότε που άρχισαν να πουλούνται CD στη χώρα μας. Συνεχίζει να τραγουδάει ακατάπαυστα, να γεμίζει μαγαζιά, να μας συγκινεί με όσα λέει, γιατί έχει μια φωνή πολύ πολύ αληθινή και πάντα μια συνέντευξη μαζί του είναι σκέτη πρόκληση. Είναι ο Νότης Φακιανάκης. Νότη, καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνεις? Είμαι καλά, σχετικά καλά, γιατί τώρα πόσο καλά μπορεί να είσαι με την υπάρχουσα κατάσταση. Καλά. Εσύ πάντα υψώνεις τη φωνή σου, λες αυτά που αισθάνεσαι και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε εμάς καλά. Επιβάλλεται, που σε ακούμε. Νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στα κοινά, ναι, επιβάλλεται να έχουν φωνή και να έχουν γνώση, αυτά που λένε δηλαδή, να τα, πώς να το πω, να τα βγάζουν μέσα από την γνώση τους. Ναι. Και όχι απλά να συζητάνε, να κάνουν κουβέντες για να γίνει συζήτηση. Λόγια να λέμε, ας πούμε, και τα λοιπά, όπως κάνουν οι πολιτικάντιδες. Οι άνθρωποι, ιδιαίτερα των τεχνών, έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Ανέκαθεν. Δηλαδή, ο Θεοδωράκης, ο Μαρκόπουλος, ο Μπακαλάκος, άνθρωποι οι οποίοι μέσα στον χρόνο και μέσα από τη μουσική έχουν δώσει πολλά έτσι στοιχεία στον πολιτισμό μας. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν που ασχολούνται με κάθε μορφή τέχνης έχουν τέτοιου είδους υποχρεώσεις. Χρησιμοποιείς το χιούμορ για να ξεπερνάς όλα αυτά που συμβαίνουν? Ναι, εντάξει. Γιατί αρκετές φορές συχνά τώρα πλέον μιλάς σοβαρά για αυτά που σημαίνουν. Μα μεταξύ σοβαρού και αστείου τα λέω όλα. Ναι. Δηλαδή είναι σοβαρά αυτά που λέμε, δεν είναι σοβαροφανή. Και αν δεν είσαι σοβαροφανής. Το πιο τραγελαφικό που ζούμε, ποιο είναι? Το ότι ακόμα συζητάμε σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Με την έννοια του ότι συμβαίνουν κοσμογονικές αλλαγές, αλλά δεν τις έχουμε αντιληφθεί. Είναι πολύ μεγαλύτερο το κόλπο, το σχέδιο αυτό που έχουν. Τις παρακολουθούμε σαν να είναι ταινία, έτσι. Ναι, κατά κάποιο τρόπο ναι. Δηλαδή δεν γίνεται να σου καταστρέφω την ζωή και εσύ να συνεχίζεις να με ανέχεσαι. Δεν θα έπρεπε να έχουμε τόση ανεκτικότητα απέναντι στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν τις τύχες μας, του λαού δηλαδή, στα χέρια τους. Έτσι. Ναι, που είναι υπαλληλοί μας ουσιαστικά, ναι, και εμείς τους αντιμετωπίζουμε σαν να είναι οι ηγέτες μας, οι άρχοντές μας. Όταν ένας άνθρωπος ηγείται του καραβιού, ας πούμε, και το καράβι το πηγαίνει προς τα βράχια και το πλήρωμα και οι επιβάτες βλέπουν ότι πάει προς τα βράχια και δεν πηγαίνουν αυτόν τον κυβερνήτη να τον τραβήξουν από τα αυτή να ξυπνήσει ή να του δώσουν κανένα δύο κλωτσιές, ας πούμε, να τον ρίξουν στη θάλασσα, γιατί εκεί του αρμόζει να είναι, και τον αφήνουν ακόμα να τους οδηγεί το καράβι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι άξιοι της μοίρας τους. Ο Νότης Φακιανάκης νιώθει σαν να βλέπει ταινία, και αν αυτό ήταν ταινία, τι τίτλο θα είχε? Θρίλερ. Είναι θρίλερ. Πραγματικά είναι θρίλερ. Έχεις χρόνο για κινηματογράφο, πηγαίνεις? Πηγαίνω στον κινηματογράφο, όχι αρκετά συχνά, ναι, όμως πηγαίνω, βλέπω ταινίες, μου αρέσει ο κινηματογράφος, όπως επίσης μου αρέσει γενικότερα, πώς να το πω, όλη αυτή η τέχνη του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ναι, συνήθως βλέπεις στο σπίτι, προτιμάς να βλέπεις στο σπίτι. Ναι, 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 ναι. Παίρνω ταινίες και βλέπω, επιλέγω δηλαδή κάποια ταινία με τα παιδιά που είναι εκεί κάτω στην περιοχή που μένω. Από το DVD Club. Ναι, ναι, μου προτείνουν κάποια πράγματα που έχουν δει, μετά παίρνουν τη γνώμη μου για αυτά που έχω δει εγώ και τους λέω και τα λέω. Τι ταινία σου αρέσει συνήθως? Πανφάγο είμαι. Πάνθυρ. Και κομμωδίες και θρίλερ και είμαι όλα. Είμαι πάνθυρ. Τα πάντα. Τα πάντα. Θυρεύω, δηλαδή. Αγαπημένος ηθοποιός? Πάρα πολύ. Όπως είναι και πάρα πολλοί τραγουδιστές. Όπως είναι όλοι οι άνθρωποι των, ναι, τεχνών. Εγώ δεν έχω αυτό το μονόχνοτο του τύπου. Μ' αρέσει ο Γιώργος. Τελειώσαμε. Δεν μ' αρέσει τίποτα άλλο. Μ' αρέσει ο Γιώργος και δεν μ' αρέσει πάντα. Γιατί σε αυτή την ταινία, σε αυτό το τραγούδι του, ήταν πολύ καλός για τα δικά μου έτσι δεδομένα. Σε κάποιο άλλο δεν ήταν τόσο καλός. Υπάρχει μια Hollywood star που σου αρέσει πολύ, μια γυναίκα που μου αρέσει πάρα πολύ, ένα κορίτσι, μια κοπέλα η οποία και πάρα πολύ όμορφη είναι και πολύ καλή ηθοποιός είναι και από ό,τι εισπράττω, χωρίς φυσικά να είμαι απόλυτα βέβαιος, πρέπει να είναι και καλός άνθρωπος. Η Σαρλίζ Θερόν. Και πολύ ωραία γυναίκα βέβαια. Ναι, θεωρώ ότι είναι ένα σύμπλεγμα που φτιάχνει τον. Τον άνθρωπο. Ωραίος, ναι, αισθητικά, καλός εσωτερικά και πάρα πολύ καλός σε αυτό με το οποίο ασχολείται. Πραγματικά είναι πολύ ταλαντούχα. Πολύ καλή. Τα κάνει όλα. Και καλά. Έτσι είναι. Θέλω να δούμε μαζί ένα βίντεο για τις ταινίες που έρχονται αυτή την εβδομάδα, για να δουν και οι θεατές μας ποιες ταινίες μπορούν να προτιμήσουν. Να τους πω μία που είδα χθες το βράδυ. Να τους πεις. Είδα μία με τον Χωακίν Φίνιξ. Δεν θυμάμαι τον τίτλο. Ναι, είναι πρόσφατη τώρα η ταινία. Τώρα, το Μάστερ, μήπως είναι. Αυτό. Που υποδίεται τον αλκοολικό. Ναι. Εκπληκτικός. Δεν ήταν. Πραγματικά. Τι υπέροχος ηθοποιός ήταν το παιδί. Δηλαδή, και αδικήθηκε στα Όσκαρ, νομίζω. Όπου το Όσκαρ το πήρε αυτή η ταινία με τον. Πώς το λένε. Το Αργό με τον Μπεν Αφλεκ. Αυτό. Ναι.
Δεν σου άρεσε. Τι δουλειά έχει το ένα με το άλλο τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Οι σκοπιμότητες τι κάνουν. Έτσι. Μα είναι δυνατόν να δίνεις Όσκαρ σε αυτή την ταινία και στην ηθοποιία του Μπεν Άφλεκ που ήταν αμέτωχο. Δηλαδή αυτό το. Αδιάφορο. Πάμε να δούμε το βιντεάκι και αμέσως μετά έχουμε να πούμε πάρα πολλά γιατί είσαι ανεξάλληλος πραγματικά. Εδώ είμαστε και πάλι στο Movies and Stars με το μοναδικό Νότι Σφαγιανάκη. Νότι, πραγματικά δεν ξέρω τι να σε πρωτορωτήσω. Ό,τι θέλει. Είσαι ανεξάρτητος, κάθε σου συνέντευξη είναι σκέτη πρόκληση. Έχω γνώμη επιπαντός επιστητού. Επιπαντός επιστητού, δεν φοβάσαι να την πεις. Είναι κατηγορό αυτό. Από πολλούς προς εμένα. Μα να έχει γνώμη επιπαντός επιστητού. Ναι, έχω γνώμη όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι, θα έπρεπε να έχουν όλοι οι άνθρωποι, γνώμη επιπαντός επιστητού. Εάν γνωρίζουν. Ναι. Αν δεν γνωρίζεις και αρχίσεις και μιλάς για να μιλήσεις, άστο αδελφάκι. Κάποιοι έχουν, θέλουν μάλλον να σε χαρακτηρίσουν ή να σε παρομοιάσουν με γραφικό, γιατί τολμάς και λες τη γνώμη σου για πράγματα που έχουν να κάνουν και με την αρχαιότητα. Και γραφική να με ένα γραφικό. Με την εξωγήινη ζωή, με πράγματα τα οποία εντάξει, ο κόσμος δεν ασχολείται πάρα πόσο πολύ. Πόσο βλάκας πρέπει να είσαι για να νομίζεις, δηλαδή πόσο βλάκας και εγωιστής πρέπει να είσαι για να νομίζεις ότι είσαι η υπέρτατη δημιουργία και δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο με σένα πουθενά τριγύρω. Που το τριγύρω μας τι είναι, τόσο μεγάλο που αν είσαι άνθρωπος που δεν έχεις την ικανότητα να φτάσεις σε τέτοιο βάθος, το μόνο που θα πάθεις την ώρα που θα το αντιληφθείς, αυτό το μέγεθος δηλαδή, είναι να πας στο μακρομιχελάκιο. Άρα πρέπει να έχεις βάσεις για να μπορέσεις να αντέξεις την σκέψη ότι υπάρχει ένας γαλαξίας, ο δικός μας, ο οποίος είναι απίστευτα μεγάλος και σαν το γαλαξία τον δικό μας που έχει 100 δισεκατομμύρια, ξέρω εγώ, αντικείμενα, υπάρχουν 100 δισεκατομμύρια τέτοιοι γαλαξίες. Άστα, αδελφάκι μου τώρα. Και έχεις πει ότι θεωρείς ότι την Ακρόπολη την έχουν φτιάξει εξωγήινοι, όπως και άλλα μόνο επιτεύγματα, όπως οι πυραμίδες και. Ε, βέβαια. Ναι. Τα φτιάξαμε εμείς τα καλά καθούμενα, οι κάτοικοι δηλαδή του πλανήτη. Από εκεί, ας πούμε, που ήμασταν με το σφυροκάλεμο, που δεν ήταν σφυροκάλεμο, ήταν ένα ξύλο και πάνω είχε μια πέτρα, ας πούμε, και έτσι φτιάξαμε τον Παρθενώνα. Κάπως έτσι. Ή μήπως ήρθε η γνώση απότομα στην ανθρωπότητα, σε παρόμοιες δηλαδή χρονολογικά στιγμές, και φτιάξαμε όλα αυτά τα επιτεύγματα, με την βοήθεια όμως των θεών μας. Τον τελευταίο καιρό, πάντως, και πριν ξεκινήσεις τις εμφανίσεις σου στα Αστέρια, συζητιέται ακόμα και το ότι ανασένεις, έτσι. Υπάρχει μια κόντρα με το ρέμο που δημιουργήθηκε στο διαδίκτυο. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα break και αμέσως μετά να μου τα πεις όλα. Βεβαίως. Movies and Stars, πάντα με τον Νότι Σφαγιανάκη. Νότι, είχαμε σταματήσει ένα πολύ κρίσιμο σημείο, έτσι. Είχε γίνει χαμός πριν από λίγο καιρό, με ένα χαιρετισμό σε ένα τραγούδι. Πριν από λίγο καιρό, πότε? Μια φωτογραφία που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, έτσι. Και σε έδινε να χαιρετάς με έναν τρόπο. Το διαδίκτυο, ξέρεις τι είναι. Τι. Ο ιστός. Του διαβολού. Ο ιστός της Αράχνης. Ιστότοπος. Ιστός. Έχει φανθεί ο ιστός της Αράχνης και έχουν πέσει μέσα όλα τα θύματα. Ξέρω ότι δεν μπαίνεις ποτέ στο ίντερνετ. Δεν ασχολείσαι. Και να πω ότι τι σημασία έχει. Το θέμα είναι να μπαίνεις και να βγαίνεις όποτε εσύ επιλέγεις και όχι όποτε σε βάζουν γιατί σου πλασάρουν πράγματα τα οποία σου προξενούν κάποιο ενδιαφέρον και ξέρεις, σε πιάνουν θύμα. Και βάζεις και τα στοιχεία σου, ας πούμε, και δίνεις και λες και πού ήσουν και τι κάνεις, αυτά τα Facebook και τα λεφτά. Ναι. Κατάλαβες, είσαι εναντίον, έτσι. Και αφού δημοσιοποιείς τη ζωή σου και ξέρει ο κλέφτης πότε θα έρθει στο σπίτι σου, του λες: εγώ φεύγω, πάω στη Μύκονο, ας πούμε, από τότε μέχρι τότε θα λείπω. Και έρχεται και μπαίνει μέσα στο σπίτι να μας αδειάζει, και όταν επιστρέψεις εσύ δεν βρίσκεις τίποτα. Τόσο βλάκας. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Για ένα χαιρετισμό μου έλεγες. Ναι, για ένα χαιρετισμό. Που έγινε πρόσφατα. Που έγινε πρόσφατα. Δεν ξέρω αν πέρυσι έγινε αυτό. Όχι, πέρυσι έλεγα ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Σπύρος ο Γιατράς και Αλέξης ο Χρυσοβέργης, την πλατεία, αναφορικά με αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μας, με τον κόσμο που μαζευόταν στο Σύνταγμα τέλος πάντων και οι αγανακτισμένοι είχαν δείξει τη δυσφορία τους κατά αυτόν τον τρόπο, και αυτό το τραγούδι ήταν εκείνης της αντιλήψεως τέλος πάντων. Και μέσα στο τραγούδι κάποια στιγμή, αφού παρομοιάζει την Γερμανία ο Σπύρος ο Γιατράς με κράτος ασπιρίνη, γιατί αυτό είναι η Γερμανία, η Μπάγκερ ας πούμε και οι Ζήμενες έχουν κάνει όλα αυτά τα παιχνίδια που έχουν κάνει, υπάρχει ένα μέρος όπου ακούγεται σαν να είναι με ντουντούκα, έτσι η φωνή μου, και λέω Deutschland über alles, που σημαίνει η Γερμανία πάνω απ' όλα. Διότι αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εγώ Γερμανός δεν είμαι, όμως έχω εργαστεί στην Νέα Γερμανία, έχω ζήσει στην Γερμανία, ξέρω την αντίληψη των Γερμανών. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Το σχόλιο του Αντώνη Ρέμου που έγραψε στο Twitter μαζέψουν Νότις. Πώς το δικαιολογείς, πώς το σχολιάζεις? Δεν μπορεί να πεις μαζέψουν Νότις. Δηλαδή, το συντακτικό είναι λανθασμένο. Μαζέψουν Νότις. Έτσι έγραψε, μαζέψουν Νότις. Στο Twitter, ναι. Μαζέψουν Twitter κι εσύ. Ναι, κάτι τέτοιο. Μα είναι δυνατόν τώρα να καταπιάνομαι με τα πουλιά? Το Twitter δεν είναι πουλί, ο Twitter. Είναι, το Twitter, ναι. Ναι, το φαντάζεσαι. Κατάλαβες τι συζητάμε, για πουλιά συζητάμε. Ναι. Εδώ ο κόσμος χάνεται και το πουλί.
πλάκα κάνουμε τώρα. Ο Αντώνης κάθισε και έγραψε. Έτσι, έτσι αναμετάδωσαν. Μα είναι δυνατόν. Τα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξευτελισμού λοιπόν αποσπούν την προσοχή των λαών με τέτοιου είδους διαδικασίες. Να μου πεις τώρα, είσαι εσύ κανένα σημαντικός τύπος που καταπιάνονται με σένα για να αποσπάσουν την προσοχή. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κάνουν τη δουλίτσα τους. Θα κάνουμε ένα break, να δούμε τι ταινίες θα δούμε αύριο στους κινηματογράφους. Όχι, τι ταινίες παίζονται ήδη μάλλον. Έχεις καμία καλή πρόταση να πάω. Να πάρω την γυναίκα μου να πάω. Έχω μια καλή. Θες να δεις το βίντεο μαζί. Αμέ. Ωραία, για δες το και μετά να πούμε και άλλα πράγματα. Γιατί νομίζω ότι δεν σε ξέρουμε και καλά. Δηλαδή σε ξέρουμε πολύ, αλλά όχι τόσο καλά. Όχι, με ξέρετε από άλλους, όχι από μένα. Ναι. Αυτές οι ταινίες που παίζονται ήδη στους κινηματογράφους, αλλά νομίζω ότι η καλύτερη ταινία είναι εδώ μπροστά μας, και είναι ο Νότης Φακιανάκης, που η ζωή σου θα μπορούσε να είναι ταινία, έτσι. Έχεις δει πάρα πολλά. Έχεις δουλέψει τόσα χρόνια στη νύχτα, έχεις γεμίσει μαγαζιά, συνεχίζεις να γεμίζεις. Πώς βλέπεις τη διάθεση του κόσμου? Ο κόσμος διασκεδάζει εκρηκτικά όπως παλιότερα? Όχι, βέβαια. Όχι. Αν γινόταν αυτό, θα σήμαινε ότι δεν έχουμε καμία επίγνωση του τι γίνεται. Ναι, βέβαια. Θα ήμασταν τελείως ασυνείδητοι. Η καλή πλευρά του Έλληνα, ποια είναι, πιστεύεις? Η καλή πλευρά των Ελλήνων, ποια είναι? Το ψάχνω. Το ψάχνεις. Θα το βρεις, πιστεύεις? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ποια είναι η καλή μας πλευρά? Είμαστε αλλοπρόσαλλος λαός. Ναι. Νιώθεις απογοητευμένος? Πολύ. Πολύ. Διότι δεν έχουμε συνετιστεί ποτέ. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες, δηλαδή τις ακραίες. Τώρα μιλάμε ότι διανύουμε ακραίες συνθήκες. Επειδή έχεις ζήσει και στο εξωτερικό, θα ήθελες να είναι πιο οργανωμένα η κατάσταση? Θα ήθελες ακόμα και υπό δύσκολες συνθήκες ο κόσμος να είναι πιο συγκροτημένος? Δηλαδή... Θα ήθελα να μην έχουμε επιτρέψει, γιατί από εμάς επιτράπει αυτό, να μην έχουμε επιτρέψει να έχουν φτάσει τα πράγματα εδώ. Ναι. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν? Υπάρχουν άλλοι λαοί που το έχουν κάνει, πιστεύεις? Δεν θα το εξετάσω έτσι. Ναι. Έχουν συντάξει μια κοινωνία με διαφορετικούς κανόνες σε άλλες χώρες του δυτικού τέλος πάντων πολιτισμού. Τα πράγματα βαίνουν καλύτερα, είναι πιο ομαλή δηλαδή η κοινωνία στον τρόπο που συμβαίνουν τα πάντα. Η κρατική μηχανή λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που σέβεται τον πολίτη εργοδότη, ιδιοκτήτη της κρατικής μηχανής. Οι υπάλληλοι δεν είναι αυτοί που σηκώνουν δάχτυλο και ορθώνουν ανάστημα. Οι υπάλληλοι κάνουν την εργασία τους. Αυτοί οι οποίοι είναι οι εργοδότες, ο λαός δηλαδή, εξυπηρετείται. Και όλο αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει συνθήκες και αλληλεγγύης, θα έλεγα, αλλά και αλληλοσεβασμού. Ναι. Έτσι, άρα λειτουργούν οι κοινωνίες καλύτερα από τη δική μας. Η δική μας ήταν ανέκαθεν αλλοπρόσαλη. Αν ήσουν νέος, τι θα έκανες τώρα? Νέος είμαι. Τι αν ήμουν νέος? Εννοώ να ήσουν 20 χρονών. Τόσο είμαι. Εντάξει, είσαι τόσο πνευματικά. Φαίνομαι μεγαλύτερος. Φαίνεσαι 25. Αν ήσουν 20, θα φεύγεις από τη χώρα? Πολλοί νέοι φεύγουν, αναγκάζονται. Όχι. Το να φύγουν κάποια παιδιά να πάνε να σπουδάσουν όπως ανέκαθεν πήγαιναν κάποια παιδιά μας και σπουδάσαν σε διάφορες χώρες. Στην Αγγλία, στην Γερμανία, στην Γαλλία. Τώρα περισσότερο. Στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, πάντοτε. Στην Αμερική πήγαιναν. Τώρα φεύγουν περισσότεροι. Είναι πράγματι περισσότεροι. Γιατί αυτό αναμεταδίδεται και δημιουργεί την εντύπωση ότι πράγματι υπάρχει πλειάδα νέων ανθρώπων οι οποίοι φεύγουν από τη χώρα. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Παραμύθι είναι, δεν υπάρχει αυτό. Το να φύγεις από τη χώρα σου, τι συνεπάγεται? Να μην καθίσεις εδώ δηλαδή και να πολεμήσεις με νύχια και με δόντια, με κάθε τρόπο. Να αντισταθείς σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να σου πάρουν την πατρίδα σου. Διώξε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν με νύχια, με κάθε τρόπο δηλαδή, να σε διώξουν από την πατρίδα σου. Πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί αυτό? Σαφέστατα, σε μία νύχτα μπορεί να γίνει. Okay. Η αλλαγή μέσα σε μία νύχτα. Απλά οι άνθρωποι, επειδή έχουν την ανάγκη να μην το κάνουν από μόνοι τους, πάντοτε θέλουν κάποιον να τους καθοδηγεί. Ψάχνουν να βρουν έναν ηγέτη, ο οποίος θα δώσει το μάρς, θα δώσει δηλαδή. Θα μπορούσε να ονότησε αυτό. Όλοι μας, ο καθένας από μόνος του, μπορούμε να το κάνουμε. Διώχνουμε αυτόν που μας δημιουργεί προβλήματα, ξανά έμπαιρσε στην ανάγκη, τέλος πάντων. Ρίξε και κανένα δυο κλωτσιές, δεν τρέχει τίποτα. Για να σφίξουν τα αίματα, να. Κατάλαβες. Έτσι. Θέλω να δούμε μια συνέντευξη μαζί που έκανα με τον Ben Kingsley, ο οποίος νομίζω ότι έχετε αρκετά κοινά, γιατί είναι ένας έτσι πολύ έντονος άνθρωπος. Πολύ δυνατό μυαλό, ναι. Και εκπληκτικός ηθοποιός, δηλαδή τι να πεις. Πρωταγωνιστής στο Iron Man, που είναι αρκετά εμπορική ταινία, δράσης, με εφέ. Και το συνάντησα στο Λονδίνο να δούμε τη συνέντευξη μαζί και μετά να συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα κουβέντα μας. Ben Kingsley, μοναδικός, αλλά και ο Νότης Φακιανάκης, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, Νότη. Είμαστε μοναδικοί. Όλοι είμαστε μοναδικοί, αλλά υπάρχουν και τα ανεκτήμητα ταλέντα. Ξέρω ότι έχεις αρνηθεί προτάσεις από την ιδιωτική τηλεόραση για να είσαι σε κριτική επιτροπή talent show. 2004. Έρχεται η Άλκη Σιμαράκουδάκη και η Όλγα Παπλάτου στο σπίτι μου, Φεβρουάριο μήνα, πριν ολοκληρωθεί ακόμη το σπίτι, κρύο, χιόνια κτλ. Για να μου κάνω μια πρόταση. Μου ζητάγανε να κάνω μια συνάντηση. Τέλος πάντων την κάναμε. Την Όλγα την ήξερα και από την Μήνο EMI που είχαμε συνεργαστεί. Φίλοι και γνωστοί.
Την άλλη τη επίση την ήξερα. Λέω κάτι θέλω να μου προτείνουν. Και τι μου προτείνουν? Να συμμετάσχω ω κριτική επιτροπή και όχι απλά ω κριτική επιτροπή, αλλά να είναι και το βάρο επάνω μου όσον αφορά το fame story. Θα μπορούσε να το κάνει όμω. Θα έγραφε. Πλάκα μου κάνει εσύ. Γιατί? Λέω σε μένα ρε παιδιά. Μα είμαι αντίθετο με όλα αυτά. Δηλαδή τι θέλετε να δημοσιοποιείτε τη ζωή των ανθρώπων, των παιδιών. Μα αφού ήξερα τι είναι. Ναι. Δεν είναι. Πώ να το πω. Ανιδιοτελέ αυτό που κάνανε. Δεν ήταν αγνό, αγαθό. Ο σκοπό δεν ήταν αγαθό. Παίρνουμε τα παιδάκια. Ξεκίνησαν πολλά ταλέντα όμως. Παίρνουμε τα παιδάκια, τα ρίχνουμε μέσα στην τηλεόραση, μέσα στον κουβά να πούμε εκεί πέρα, στην κρεατομηχανή και δείχνουν τα στραβά τους, τις αδυναμίες τους, τα ελαττώματά τους κτλ. Τα προβάλλουμε εμείς προς τα έξω, βάζουμε και λίγο το τραγούδι και... Αυτό ήταν ουσιαστικά και αυτό είναι τα talent show. Το χειρότερο που έχει γραφτεί για σένα ποιο ήταν? Κάποια στιγμή βάλανε στο στόμα μου μία έκφραση που βλέπεις τι άνθρωπος είμαι, πώς σκέπτομαι για την πατρίδα μου. Το ναι. Βλέπεις, το δείχνω συνέχεια. Δηλαδή το φωνάζω από τότε που ήμουν ένα παιδάκι. Mm-hmm. Αγαπώ περισσότερο την πατρίδα μου ακόμα και από την οικογένειά μου. Τι να κάνουμε, έτσι αισθάνομαι, αυτό είναι. Λοιπόν, είπαν ότι εγώ, και το έγραψαν και ο κόσμος μάσησε, απεκάλεσα τους Μακεδόνες Βουλγάρους. Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή, πώς μπορεί ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, να έχει ακούσει πέντε λόγια από το στόμα σου, έτσι από μένα, ας πούμε. Και τι έκανες για να το. Αναγκάστηκα να βγω προς τα έξω και να προσπαθήσω να πω ότι, παιδιά, αυτό που βλέπετε, δηλαδή η προβοσκίδα που βλέπετε είναι νοερή, δεν υπάρχει, δεν είμαι ελέφαντας. Κατάλαβες, ναι. Πάμε σε ένα break και αμέσως μετά θα έχουμε χρόνο μαζί σου για να πούμε περισσότερα ενδιαφέροντα πράγματα. Έχουμε γιατί πραγματικά. Που λέμε. Νομίζω πάρα πολύ. Αλλά θα ήθελα αυτή η εκπομπή να μην τελειώσει ποτέ. Μπορεί να γίνει. Δεν γίνεται. Δεν έχω κι άλλες δουλειές, δηλαδή σε 4-5 ώρες θα τελειώσει. Εδώ είμαστε και πάλι με τον ανεξάντλητο Νότι Σφαγιανάκη. Νότι, όπως σου είπα πριν, θα ήθελα να μην τελειώσει ποτέ αυτή η εκπομπή. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να σε ρωτήσω. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που σε ευχαριστεί στην προσωπική σου ζωή, τι είναι αυτό που σε χαλαρώνει. Είναι η οικογένεια, είναι κάποια άλλου είδους απόδραση που δεν ξέρουμε εμείς. Είναι όλα. Είναι λίγο απ' όλα. Δηλαδή, μία βόλτα με το αυτοκίνητο. Να πάρω έναν φίλο μου για να πάμε να καθίσουμε σε ένα εστιατόριο να φάμε για να κουβεντιάζουμε ή σε μία καφετέρια. Ναι. Να πάω στο φίλο μου τον Ανδρέα εκεί που έχει τα ελαστικά στην Αργυρούπολη, να καθίσω με τις ώρες, ας πούμε, και να λέμε τα διάφορα. Παρότι κυκλοφορεί, παρότι συναντάς πολύ κόσμο στο κέντρο, θέλεις τη διάρκεια της ημέρας να πας, ας πούμε, σε ένα καφέ που έχει πολύ κόσμο. Επίσης, προτιμάς κάτι τέτοιο ή προτιμάς ήρεμα πράγματα? Κάνω μόνο έτσι πράγματα σχεδόν απομονωμένα. Είσαι μοναχικός? Πολύ. Από μικρό παιδί όμως. Δεν έγινα τώρα. Δεν με έκανε, ας πούμε, η δημοσιότητα μοναχικό. Έτσι ήμουν ανέκαθεν. Να πάρω τη γυναίκα μου να πάμε να φάμε. Να πάμε με τα σκυλιά βόλτα πάνω στο βουνό όπως πήγαμε χθες. Τέτοια πράγματα. Οι γυναίκες σε βρίσκουν πολύ σεξι εδώ και πολλά χρόνια. Εντάξει. Σε φλερτάρουν, τολμούν σε φλερτάρουν. Ο εξώτερος. Σε βρίσκουν σεξι. Τολμούν να σε φλερτάρουν στο κέντρο. Βέβαια. Είσαι ανοιχτός στο φλερτ? Ο ερωτισμός υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Και είναι και πηγή έμπνευσης, έτσι. Τώρα, αν ενδίδεις στις προτάσεις, σε εισαγωγικά το προτάσεις, είναι άλλο παπαυαγγέλιο. Αλλά επιβάλλεται να υπάρχει, γιατί αυτό αναζωογονεί τον άνθρωπο. Ναι. Το να αισθάνεσαι δηλαδή ότι είσαι θελκτικός. Είναι όμορφο, δεν είναι? Ένιωσες ότι αυτό απειλεί το γάμο κάποια στιγμή? Όχι βέβαια. Η σύζυγος? Τι? Πώς το έπαιρνε όλο 29 αυτό? Χρόνια μαζί είμαστε. Ο Νότης ως άντρας ζηλεύει? Βεβαίως και ζηλεύει. Κτητικός? Ανέκαθεν. Από παιδί. Είμαι κτητικός. Με σκηνές? Όχι. Το ζω cool. Μόνος μου. Το ναι, ζεις το, μόνος. Ναι. Το παλεύω μόνος μου. Σκορπιός δεν είσαι? Εντελώς. Δεν τα ξέρεις από σένα, τι ρωτάς? Προσπαθώ να σε ξεκλειδώσω. Όχι, ξεκλείδωτος είμαι εγώ. Δεν είμαι κλειδωμένος. Μια χαρά, ό,τι με ρωτάνε απαντώ, Γιώργο μου. Δεν έχω προβλήματα τέτοιου είδους. Δηλαδή, θα πάμε εκεί και θα πούμε, λένε από την εταιρεία την τυπογραφική, θα μας ρωτήσουν αυτά και εμείς θα τους πούμε. Και οι Σκορπιοί λένε ότι είναι και άπιστοι όμως. Άπιστοι? Ναι. Γιατί το λένε αυτό? Δεν ξέρω, λόγω του σεξουαλικού ταμπεραμέντου. Όχι άπιστοι. Άπιστος είναι αυτός ο οποίος δίνεται. Ναι. Ο οποίος δίνεται. Και που δίνεται ψυχικά. Οκ, okay, συμφωνώ απόλυτα. Πάμε να δούμε το box office από τον ΟΤΕ TV, να δούμε ποιες ταινίες αγάπησε το κοινό σε Ελλάδα και Αμερική και μετά επόμενο. Μου έλεγες, Νότι, ότι βλέπεις συνδρομητική τηλεόραση, αυτό μου αρέσει πολύ. Έχω από τότε που ξεκίνησε η συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα. Ωραία. Διότι ήθελα να ανοίξω τον οριζοντά μου, να δω πράγματα και να κάνω και επιλογή, ας πούμε. Γιατί τότε οι σταθμοί και οι
ιδιωτική και η κρατική δεν αφορούσαν και τόσο. Ναι, και ακόμα και τώρα, νομίζω ότι γενικώς ακόμα χειρότερα τώρα. Ο TTV έχει μοναδικές επιλογές σε ταινίες, σε ντοκιμαντέρ, ό,τι θέλεις. Θέλω να δούμε μια ταινία που προβάλλεται αυτές τις ημέρες σε κανάλι το TTV, να πάρουμε μια γεύση και αμέσως μετά να συζητήσουμε τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα πράγματα. Ωραία, θα γίνω και συνδρομητής. Πολλαπλές επιλογές ο TTV. Πραγματικά είναι εκπληκτική συνδρομητική τηλεόραση που προσφέρει στο κοινό. Θέλω να μου πεις την άποψή σου για τη Eurovision. Έτσι, κάθε χρόνο και ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο η Ελλάδα έστειλε αποστολή, στέλνει άνθρωπο να τραγουδήσει. Για το τραγούδι έχουν πει τα χειρότερα φέτος. Γιατί? Πώς φαίνεται σένα, δεν ξέρω. Μια χαρά τραγούδι είναι. Ένα τραγούδι ναι, σαν τα άλλα και με ιδιαιτερότητα, γιατί δεν είναι αυτό το η Αμερικανιά, ας πούμε, τέλος πάντων, που προσπαθούν σ' όνει και καλά να μας κάνουν όλους Αμερικάνους, όλους Εγγλέζους. Ναι. Έχει τον ελληνικό τον λόγο, έχει μελωδία η οποία είναι μπαλκανική, έτσι. Mm. Ο τρόπος που παίζουν το τραγούδι τα παιδιά είναι δικός μας, τέλος πάντων, της περιοχής μας. Πιστεύεις ότι το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision μπορεί να ξεχωρίσει φέτος? Γιατί όχι. Και υπομένω, ωραία, είναι ένα ωραίο τραγούδι. Ναι. Και ευχάριστο και χαρούμενο. Η Αγγελική Λιάδη που ήθελε να τραγουδήσει, ναι, και εκείνη, πώς σου φαίνεται, σου άρεσε το κομμάτι της? Καλό ήταν. Καλό ήταν. Αλλά ήταν ανατολίτικο τελείως εκείνο. Ωραίο τραγουδάκι ήταν. Αλλά νομίζω ότι για να εκπροσωπήσει την χώρα, πιο κατάλληλο τραγούδι είναι αυτό το οποίο επελέγει τελικά. Που έχει διάφορα στοιχεία. Ναι, ναι. Και σαν εικόνα είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, σου είχαν κάνει ποτέ πρόταση να πας? Τραγουδίστε, Γιώργο μου, πώς να πάω να πούμε. Γιατί? Ποιος να μου κάνει πρόταση? Δηλαδή, Γιάρτ, ξέρω εγώ. Μα τι να έρθει να μου κάνει πρόταση με να πας στην Ευρωβιζιώνα? Τι με νούμερο. Θα πήγαινε. Να μου πεις τώρα είναι νούμερα οι άλλοι που πηγαίνουν. Ναι. Mm. Οι περισσότεροι που έχουν πάει νούμερα ήταν. Τι ήταν, δεν ήταν? Ήταν. Τι ήταν? Γιατί το λες? Μα να φύγω εγώ τώρα από την πατρίδα μου να πάω να τραγουδήσω εγγλέζικα, πλάκα μου. Εντάξει, κάνει, δεν είμαι νούμερο. Τι, αγγλικά. Ναι. Δεν είμαι νούμερο που τραγουδά αγγλικά. Γιατί? Εγώ Έλληνας. Γιατί να τραγουδήσω αγγλικά? Ναι, αλλά βγήκε πρώτο. Τι σημασία έχει? Κατάλαβες? Ναι. Τι σημασία έχει? Μου ζητάς εμένα. Είχε εθνικά στοιχεία όμως. Τίποτα. Μουσικά. Ναι. Είχε. Ο λόγος. Εντάξει, τουλάχιστον άγγιξε την Ευρώπη. Και. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να αγγίξω την Ευρώπη με τι? Με ξένο. Δανείζομαι την αγγλική τη γλώσσα. Και η Σουηδία που βγήκε πέρυσι, αγγλικό και ήταν. Τι με νοιάζει με ένα, Γιώργο μου, γιατί το φέρνω αυτό σαν παράδειγμα? Ναι. Δηλαδή, θα ήθελες δηλαδή το ελληνικό να κατακτήσει? Απόλυτα το ελληνικό. Μπορεί απόλυτα. Όμως πώς δεν μπορεί, γιατί γλώσσα να μην μπορεί. Την πρωτιά. Αν είναι εξαιρετικό το τραγούδι, το καλό τραγούδι, ναι, και η καλή μουσική δεν έχουν σύνορα, δεν έχουν γλώσσα. Είναι καλό. Ναι. Εάν αυτό λοιπόν το βάλει μαζί στίχο και μελωδία και παντρευτούν, μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι. Έχουν λίγες φορές βγει τραγούδια δεν σε άλλη γλώσσα? Από τα τραγούδια που έχουν εκπροσωπήσει χώρες τόσα χρόνια, πιο ξεχωρίζει. Όχι την Ελλάδα, μάλλον. Ναι. Από τα τραγούδια που έχουν πάει τόσα χρόνια, ποιο σου άρεσε πολύ? Αυτό που βγήκε η Έλληνα Παπάρου ήταν πολύ ωραίο τραγούδι. Mm. Αλλά ήταν με άλλο λόγο. Εκεί διαφωνώ εγώ στο στίχο. Ναι. Δεν μπορεί να είσαι Έλληνα, λες είμαι Έλληνα, είμαι Γιουγκοσλάβο και πάω και τραγουδάω αγγλικά. Είμαι Έλληνα και τραγουδάω αγγλικά. Είμαι Τούρκο, τραγουδάω αγγλικά. Τι σκάτα Τούρκο είσαι, ρε πατρίδα, υπάρχει... να μην τραγουδά εγγλέζικα? Υπάρχει μία προσωπικότητα στο ελληνικό τραγούδι που πραγματικά παραδέχεσαι, άντρα ή γυναίκα? Μία προσωπικότητα. Ναι, ένα καλλιτέχνη. Ο Μίκη το Θεοδωράκη. Από σύγχρονο, εννοώ από αυτού που τραγουδούν, από εκείνου που τραγουδούν στα κέντρα όπω εσύ. Α. Πιο εμπορικού καλλιτέχνε εννοώ. Αν υπάρχουν κάποιοι τραγουδιστέ που μου αρέσουν. Ναι, ναι, ναι. Και ο Αντώνης μου αρέσει πάρα πολύ, ο Ρέμος. Ανέκαθεν μου αρέσει ο Αντώνης. Σε σύγκριση με κάποιους άλλους τραγουδιστές που είναι επίκαιροι κτλ. Ο Αντώνης μου αρέσει περισσότερο. Ναι. Ορφέας ο Περίδης μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή του. Το Ορφέα του Περίδη. Του Νίκου του Παπάζολου συγκλονιστική η φωνή, η ιδιαίτερη. Mm. Πολύ ιδιαίτερο όλο αυτό που έκανε ο Νίκος. Του Μπάμπη του Στόκα μου αρέσει η φωνή. Της Γλυκερίας. Τη πρωτοψάλτη σε κάποια τραγούδια και η μέγιστη Ελληνίδα τραγουδίστρια, η Χαρούλα η Αλεξίου. Και πολλοί άλλοι. Με τον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργάστηκε ποτέ ή με κάποιον άλλο? Δεν έχω συνεργαστεί ποτέ με κανέναν. Μόνο με τον Γιώργο Δωμαζονάκη κάποια στιγμή το 2003. Διότι αυτό που κάνω, Γιώργο μου, είναι στημένο, το στείνω πάνω μου. Mm. Όχι εγωιστικά το στείνω επάνω μου. Όλοι οι συνεργάτε μου συμμετέχουν, όλοι συμμετέχουμε. Αλλά έχει μία. Είσαι one man show, πώς να το κάνουμε. Έχει μία ροή. Ναι. Έχει μία ροή. Εγώ τραγουδάω πολύ. Τραγουδάω δηλαδή τρεις ώρες τη βραδιά. Δεν μπορώ να τραγουδάω τρεις ώρες και να είναι και ένας άνθρωπος και να βάλουμε τις δυνάμεις μας μαζί και να τραγουδάει και εκείνο δύο-τρεις ώρες. Ο κόσμος ακόμα πεθαίνει. Βλέπεις, ας πούμε, ότι τον αγγίζει. Πολλά. Όπως. Λες το παράλληλα και παθαίνουν αυτό που λες. Mm. Λες το δίνει τα φιλιά, παθαίνουν αυτό που λες. Λες το άκουβρε φίλε που δεν είναι δικό μου, αλλά το έχω τραγουδήσει και εγώ, ας πούμε, και γίνεται πάλι το ίδιο. Επίκτικο. Λες το σώμα μου πάλι. Πολλά τραγούδια, στην Παπαρούνα ξεσηκώνει τον κόσμο. Αυτά είναι. 16 αυτοτελείς ιστορίες, πώς προέκυψε?
Είναι αυτοτελείς ιστορίες ο δίσκος κανονικά. Mm. Και επειδή είναι 16 τα τραγούδια, 16 αυτοτελείς ιστορίες. Το 16 τέλος πάντων είναι 1 και 6, 7. Το 7 είναι ο αριθμός μου. Κάνω παιχνίδια με το 16, με το 25 που βγάζουν άθροισμα το 7. Mm. Διάφορα τέτοια κολπάκια κάνω εγώ, γιατί έχω αυτή την τρέλα, μου αρέσει. Μου προέκυψε έτσι ο τίτλος, μου προέκυψε και το σκίτσο απ' έξω στο εξώφυλλο. Τα τραγούδια μου προέκυψαν μέσα από 800, δεν ξέρω πόσα άκουσα για να τα βγάλω. Παιχνίδι. Οργασμός. Γεννητούρια, ξέρεις. Ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη σου αδυναμία? Πατρίδα μου. Σε προσωπικό επίπεδο? Πάλι πατρίδα μου. Σε πολύ προσωπικό επίπεδο είναι η πατρίδα μου. Αισθάνεσαι τόσο πατριώτης, έτσι? Ναι. Αισθάνομαι εδώ, Έλληνας. Αγαπώ. Αγαπώ. Πολιτική θα έκανες ποτέ? Με πονάει. Ποτέ στην πολιτική? Μα πολιτική κάνω. Τι κάνω? Κάνεις, εννοώ, επίσημα στο κοινοβούλιο. Όχι, βέβαια. Με ρώτησαν τις προάλλες η δούλησα νομικού στην εκπομπή που θα πάει του Θεού και μου λέει: Μα Νότι, γιατί δεν κατεβαίνεις στην πολιτική? Της λέω: Για αυτόν ακριβώς τον λόγο που είπες. Μου λέει: Τι, εγώ ανεβαίνω, δεν κατεβαίνω. Ο δρόμος είναι προς τα πάνω. Κατάλαβες, κοιτάζω ψηλά, άνω θρόσκο. Ναι. Οι πρόγονοι μου είναι από αλλού, δεν είμαστε. Δεν βλέπω χαμηλά, δεν είμαι ερπετοειδές. Αυτοί κατεβαίνουν, γιατί πραγματικά κατεβαίνουν. Κατεβαίνουν στο επίπεδο το δικό μας, γιατί αισθάνονται ότι είναι σε υψηλότερο επίπεδο. Οι τύποι αυτοί που κυβερνάνε αισθάνονται ότι είναι σε υψηλότερο επίπεδο με τις σπουδές που κάνουν στα Harvard, στα Yale και στα UCLA και τα ρέστα. Που το στημένο αυτό το παιχνίδι που πάνε και προετοιμάζουν τα αυριανά ηγετάκια. Λοιπόν, και κατεβαίνουν κάποια στιγμή στο επίπεδό μας. Γι' αυτό λένε κατεβαίνω στην πολιτική. Γιατί είμαι πάνω, είμαι παραπάνω από εσάς, αλλά κάποια στιγμή σας κάνω την χάρη, γιατί έτσι πρέπει, δεν γίνεται αλλιώς, να κατέβω στο δικό σας το επίπεδο, να σας ψήσω, να σας απαυτώσω, ούτως ώστε να μου δώσετε δύναμη για να πάω τάχα μου να σας εκπροσωπήσω και μετά σας εκπρόσωπω κανονικά. Έτσι είναι. Λοιπόν, σε λίγες μέρες εμφανίζεται με Αγγελική Λιάδη, η οποία είναι μια πολύ σεξι γυναίκα. Θα έχετε και ντουέτο μαζί, θα τραγουδήσετε μαζί on stage? Το κάναμε πέρυσι αυτό. Ναι. Φέτος δεν ξέρω αν θα μας προκύψει. Όπως σας βγει. Ναι, μπορεί, ίσως. Κάτι τελευταίο. Τις γυναίκες πώς τις βλέπεις? Πλέον. Εσύ εισπράττεις. Ναι. Ποια είναι η έννοια της ερωτήσεως? Πώς τις βλέπω, πώς εκδηλώνονται. Πώς εκδηλώνονται. Πώς πρέπει να είναι οι άντρες πια σε σχέση με τις γυναίκες. Πώς είναι οι γυναίκες, είναι πιο κυνηγοί, είναι. Έχουν ανατραπεί τα πράγματα. Mm. Έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Έχουν γυναίκα... πάνε το πάνω χέρι οι γυναίκες, πιστεύεις? Ορίστε. Έχουν πάνε το πάνω χέρι. Προσπαθούν να πάρουν το πάνω χέρι. Δηλαδή. Πρέπει. Η γυναίκα είναι η μάνα, ναι. Η μητέρα. Η μητέρα λοιπόν που μεγαλώνει παιδιά και αρσενικά και θηλυκά προσπαθεί από το αρσενικό της το παιδί να του πάρει αυτό που εκείνη η ίδια του δίνει. Δηλαδή σαν μάνα κάνω το γιο μου να είναι έτσι και να μην πλησιάσει καμία γυναίκα δίπλα του η οποία θα του κάνει μαγκές και τα λοιπά γιατί ο γιος μου κανακάρης μου είναι αυτό και από την άλλη εγώ πάλι σαν γυναίκα γκόμενα θέλω να επιβληθώ στον άντρα. Πόσο ανοησία είναι αυτό? Δίνει συμβουλές στα κορίτσια που έρχονται και αυτά που λέω. Αυτά. Παιδιά, μην προσπαθείτε να πάρετε τη θέση του ανθρώπου που θέλετε να είναι έτσι όπως τον θέλετε, αλλά εσείς προσπαθείτε να τον αλλάξετε. Ναι. Αφού σας αρέσει να είναι ο άνδρας διαφορετικός. Και αφήστε τον. Χρόνια και ζαμάνια. Ακούνε τα κορίτσια, εντάξει. Ακούνε, εντάξει. Ακούνε. Άλλες φορές ακούνε και άλλοτε όχι. Θέλω να κάνεις μια ευχή κλείνοντας στο κοινό που μας βλέπει, το κοινό του MTV που σε λατρεύει τόσα χρόνια. Και να κλείσουμε έτσι κάπου. Εγώ κάνω μεγάλη διεθνή καριέρα στο MTV, ξέρω. Μία ευχή. Ναι. Να δώσω ένα θετικό μήνυμα. Ναι. Πρώτα απ' όλα, η ευχή μου είναι σε όλους τους ανθρώπους ναι. να έχουν το υψηλότερο αγαθό, την υγεία τους. Εύχομαι λοιπόν σε όλους να έχουν υγεία. Εύχομαι να γίνουν λίγο πιο καχύποπτοι με αυτά που συμβαίνουν τριγύρω τους. Γιατί όλα έχουν κάτι κρυμμένο από πίσω τους τελικά. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε η πραγματικότητα. Όλο και κάτι υπάρχει από πίσω. Άρα να είμαστε λίγο πιο ψαγμένοι, πιο ψηλιασμένοι για αυτό που κάποιοι προσπαθούν να κάνουν. Συνείδηση με λίγα λόγια. Mm. Να είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι. Και επίσης να μην επιτρέψουν πλέον, να αυτό είναι εφικτό, που είναι εφικτό, σε ανθρώπους ακατάλληλους να τους καταδυναστεύουν και να τους καταστρέφουν τη ζωή. Θα πρέπει όλοι μαζί να συνειδητοποιήσουμε τι έχει φταίξει για αυτά που συμβαίνουν και φτάσαμε μέχρι εδώ και υπάρχει και ακόμα χειρότερος κατήφορος. Για να το προλάβουμε λοιπόν θα πρέπει τους ακατάλληλους να τους αποβάλουμε από το παιχνίδι. Όποιοι και αν είναι αυτοί, όπως και αν τους λένε, σε όποιο κλιμάκιο και αν βρίσκονται, σε οποιαδήποτε υψηλή θέση και αν είναι. Πάνω απ' όλα η κοινωνία πρέπει να βρεθεί αυτή τη στιγμή σε σύμπτυξη, δηλαδή να μονιάσουμε
Και όχι να χωριζόμαστε. Γιατί το διέργεια βασίλευε μας έχει φέρει εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απολαυστική συνέντευξη. Εύχομαι να τα πούμε και πάλι εδώ στο MTV. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάντα επιτυχίες στο νέο σου δίσκο. 16 αυτοτελείς ιστορίες και στα αστέρια. Και να είσαι πάντα ένα μεγάλο λαμπερό αστέρι όπως είσαι σήμερα. Ως ένα τένος να αρμόσει. Κάνε μια έξοδο μεγάλη. Να σε χειρόγνωσει.